Συνεχίζονται οι επισκέψει κλιμακίων τη Νέα Δημοκρατία σε ολόκληρη τη χώρα με βασικό στόχο την προβολή του κυβερνητικού έργου και την επικοινωνία του σε τοπικό επίπεδο. Επόμενη στάση ήταν ο νομός Λάρισα. Σε αυτή την επίσκεψη, ο επικεφαλή του κλιμακίου, Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, συνοδευόμενο από του βουλευτέ Λάρισα Μάξιμο Χαρακόπουλο, Χρήστο Κέλα και Στέλλα Μπίζιου, του βουλευτέ Αθανάσιο Ζεμπίλη, Μίκα Ιατρίδη, Σταύρο Κελέτσι, τη Γενική Γραμματέα Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Χριστιανά Καλογύρου, τη Γενική Γραμματέα Δημόσια Υγεία, Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Γραμματέα Αγροτικών Φορέων τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Καρασιρίνη, επισκέφθηκαν έργα Συναντήθηκαν με προσώπου και φορείς των τοπικών αρχών και αναφέρθηκαν στο κυβερνητικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Ο Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, με τη συμμετοχή των βουλευτών, επισκέφθηκε τον κόμβο Ισόδου Λάρισα ενώ αμέσω μετά συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστα Αγοραστό στην έδρα τη Περιφέρεια. Το κλιμάκιο συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δημάρχων τη Περιφέρεια Θεσσαλία, ενώ είχε και συνάντηση με τον Μητροπολίτη Λάρισα και Τυρνάβου, Ιερώνυμο, στο Επισκοπείο. Ο Υπουργό επισκέφθηκε επίση τον Ινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου, ενώ όλα τα μέλη του κλιμακίου έκαναν αυτοψία στη νέα πλατεία Τυρνάβου, όπου και συνομίλησαν με πολίτε.